Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και δεδομένου ότι είμαι ο τελευταίος ομιλητής, νομίζω ότι περιτεύει να επαναλάβει κανείς τα επιχειρήματα τα οποία αναπτύχθηκαν σε αυτή την πολύ ωραία συνεδρίαση. Η γνώμη μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι όσοι πολίτες, Ελληνίδες και Έλληνες, έχουν παρακολουθήσει τη σημερινή συνεδρίαση, θα έχουν βγάλει πολύ εύκολα το συμπέρασμα όσον αφορά το πολιτικό του σκέλος, ακούγοντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Αλέξη τον Τσίπρα, αλλά και όσον αφορά το ποινικό σκέλος της συζήτησης, ακούγοντας τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Παπαγγελόπουλο, ότι αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, έχετε μπλέξει. Έχετε μπλέξει και πολιτικά και ποινικά, παίρνοντας αυτή την απόφαση να προχωρήσετε στη σύσταση αυτής της προκαταρκτικής εξέτασης επιτροπής. Προσωπικά δεν θα σας πω ότι είχα την ευκαιρία σήμερα να θυμηθώ, βλέποντας και ορισμένα γνώριμα από το παρελθόν πρόσωπα που συναδέλφων βουλευτών που κάθονται ανάμεσά σας, ανακάλεσα στη μνήμη μου εμπειρίες πρόσφατες του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δυσάρεστες, δύσκολες. Σας θυμίζω ότι η τελευταία αφορούσε το σκάνδαλο του Βατοπεδίου. Και σας θυμίζω επίσης ότι σε εκείνη την διαδικασία που κλήθηκαν οι βουλευτές να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων για να αναλάβει ο καθένας ενώπιον της κάλπης την προσωπική του ευθύνη απέναντι σε τέτοια τόσο σοβαρά ζητήματα που αφορούν ανθρώπους, ξέρετε πολύ καλά ποιο ήταν το αποτέλεσμα και ξέρετε πολύ καλά πόσο συμβατό αυτό τελικά αποδείχθηκε και με την έκβαση της τότε εκείνης συγκεκριμένης υπόθεσης. Ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπουργοί, όσο και αν επέλεξαν σήμερα τον δρόμο της δειλίας, δηλαδή της αποχής από τη συζήτηση, είναι βέβαιο ότι ένα πράγμα δεν θα μπορέσουν να αποφύγουν. Δεν θα μπορέσουν να αποφύγουν τον καταλογισμό, τον ιστορικό, αν θέλετε, καταλογισμό του μέλλοντος που σήμερα στην πραγματικότητα θεμελιώθηκε, ότι το οικονομικό σκάνδαλο Νοβάρτης μετατρέπεται στην πραγματικότητα πια και σε ένα πολιτικό και θεσμικό σκάνδαλο. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μερικές πάρα πολύ απλές αλήθειες, ότι εάν στα χέρια σας έρθει σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, ένα έγγραφο από το FBI και αυτό συνοδεύεται από αναφορές ανθρώπων οι οποίοι θα έχουν αποδεχθεί να συμμετέχουν ως προστατευόμενοι μάρτυρες σε μία διερεύνηση ενός σκανδάλου παγκόσμιου και οι οποίοι θα καταλόγιζαν ενδεχομένως στον κύριο Πολάκη, στον κύριο Ραγκούση, σε οποιονδήποτε βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τα οποία καταλογίστηκαν και υπάρχουν στα έγγραφα της δικογραφίας, τότε ξέρετε πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, ότι χωρίς κανέναν απολύτως δισταγμό θα προχωρούσατε στη σύσταση αυτών των διαδικασιών που προβλέπονται από το Σύνταγμα και τους νόμους και θα είχατε οδηγήσει ακριβώς με την ίδια μαθηματική ακρίβεια την υπόθεση αυτή εκεί που τελικά οδηγήθηκε, δηλαδή στο φυσικό δικαστή. Επίσης ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όλα μπορεί να συζητηθούν και για όλα και κυρίως την αθωότητα ανθρώπων μπορεί κανείς να υποστηρίξει και να πάρει θέση τα δικά του επιχειρήματα. Να υποστηρίξει τα δικά του επιχειρήματα και να πάρει θέση υπέρ της αθωότητας ανθρώπων. Όμως στην πραγματικότητα ένα πράγμα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και αυτό τεκμηριώθηκε εδώ για μια ακόμη φορά. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η αντικειμενική υπόσταση του σκανδάλου. Το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι υπαρκτό και η αντικειμενική του υπόσταση είναι αδιαφυσβήτητη. Και όταν έχουμε να κάνουμε με ένα αδιαφυσβήτητα υπαρκτό σκάνδαλο, τότε ποιος μπορεί να πάρει την ευθύνη για τη μη διερεύνησή του? Προφανώς κανένας. Και επειδή μιλάτε πολλές φορές και για ανθρώπους που κρεμάστηκαν στα μανταλάκια, ξεχνάτε ότι στη σύγχρονη πολιτική μας ιστορία, κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, υπήρξαν
υπήρξε πρώην πρωθυπουργός, ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, που επί χρόνια κρεμάστηκε στα Μανταλάκια για την υπόθεση του σκανδάλου Κοσκοτά. Γνωρίζετε ότι αθώθηκε. Διερωτηθήκατε αν ποτέ και για ποιο λόγο ο Ανδρέας Παπανδρέου και όχι μόνο και άλλοι μετέπειτα πρωθυπουργοί που δεν ενεπλάξαν οι ίδιοι, αλλά έζησαν τις συνέπειες του να κρεμιέσαι στα Μανταλάκια. Δεν κατέφυγαν σε αυτές τις πρωτοφανείς, σκανδαλώδεις διαδικασίες στις οποίες καταφεύγετε εσείς, δηλαδή να μετατρέψετε το υπαρκτό σκάνδαλο σε ένα σκάνδαλο περί δήθεν σκευωρίας. Η αλήθεια λοιπόν, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, είναι μία και πάρα πολύ απλή. Ότι στην πραγματικότητα το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι το πιο απάνθρωπο σκάνδαλο που συντελέστηκε στην ελληνική πολιτική ζωή, στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία, γιατί αφορά το φάρμακο, τα φάρμακα άρρωστων ανθρώπων και μάλιστα μέσα στην περίοδο της κρίσης, μέσα στην περίοδο της χρεοκοπίας, και δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι ναι, το σκάνδαλο Νοβάρτης θα αποτελεί μία πάρα πολύ καθαρή, πάρα πολύ συγκεκριμένη και μία πάρα πολύ έντονη, πολιτικά φορτισμένη αλλά και κοινωνικά υπ' αυτή την έννοια, έτσι θα γίνεται αντιληπτή, διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην προοδευτική και τη συντηρητική παράταξη. Και όχι με την έννοια ότι από εδώ είναι η αθώοι και από εκεί είναι η ένοχοι, αλλά με την έννοια ότι σήμερα η προοδευτική Ελλάδα είναι η Ελλάδα που δεν θέλει να αφήνει στη σκιά τέτοιων υποθέσεων, τέτοιων ενδεχόμενων πραγματικών ευθυνών που μόνο στο δικαστήριο μπορεί να πιστοποιηθούν, κανέναν στο απειρόβλητο. Ενώ η προσπάθεια της συγκάλυψης, η προσπάθεια του κουκουλώματος είναι και ανήκει ως μέθοδος και ως αντίληψη στη συντηρητική παράταξη και τη ζούμε σήμερα μέσα από το σκάνδαλο της δίθεν σκευωρίας, δηλαδή το σκάνδαλο στην πραγματικότητα που θέλει να μετατρέψει πλήρως την Ελλάδα σε μία χώρα όπου δεν θα υπάρχει ούτε δικαιοσύνη αλλά ούτε και κράτος δικαίου. Μάλιστα. Ναι. Η κυρία